για να δώσω αυτή την φρίκη με τον δικό μου τρόπο. Εμείς οι πιστικοί καλλιτέχνες μπορούμε να δώσουμε με τον δικό μας τρόπο τα πράγματα. Και το σημαντικότερο είναι πώς λέμε αυτό που λέμε. Η φόρμα μας είναι εκείνη η οποία καθορίζει και το περιεχόμενο. Χρησιμοποιώ το αλουμίνιο διότι το μέταλλο αυτό έχει μια εκπληκτική αντίδραση στο φως. Γεννά το φως, το ανασυνθέτει, το διαθλά, το αντανακλά και έχω μια φιλοσοφική σχέση με το φως και από προηγούμενες δουλειές μου. Η πινελιά μου είναι κάθε κομμάτι που υπάρχει σε αυτό το έργο. Μέσα από αυτές τις πινελιές, μέσα από αυτά τα κομμάτια, μέσα από αυτές τις φωλίδες, κάνω τη δική μου σύνθεση, τους δικούς μου αλγόριθμους και με αυτόν τον τρόπο θέλω να έχω ένα αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως είναι αποδεκτό από μένα, αλλά θα ήθελα να δημιουργήσει διάφορα άλλα συναισθήματα, σκέψεις ή προβληματισμούς στους ανθρώπους, στο κοινό. Η εικαστική τέχνη έχει ανάγκη από μοιημένο κοινό. Αυτό είναι σίγουρο. Ωστόσο, για μένα το μοιημένο κοινό δεν είναι μόνο το κοινό που ξέρει από τέχνη. Θεωρώ μοιημένο κοινό τους ανθρώπους που είναι σκεπτόμενοι, που είναι πολιτικοποιημένοι, που έχουν περάσει από κοινωνικούς αγώνες, που έχουν μια βαθύτερη σκέψη, οι οποίοι προβληματίζονται για το τι συμβαίνει σήμερα ή για το τι συνέβη και χθες ή πώς θα γίνει το μέλλον μας, πώς θα είναι αύριο. Για όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι το δικό μου κοινό και θεωρώ ότι απευθύνομαι σε αυτούς. Απευθύνομαι επίσης σε ανθρώπους που μπορούν να αγγίξουν το έργο μου. Είδα έξω αυτές τις μέρες ότι οι άνθρωποι πλησίαζαν το έργο μου και το άγγιζαν. Με το άγγιγμα, ξέρετε, μεταφέρεται μια ενέργεια ακόμα και από τον καλλιτέχνη, ακόμα και από τη σκέψη, ακόμα και από την ίδια δυναμική του έργου. Αυτό είναι το έργο που είδατε έξω. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα λόγια. Τα δύο έργα που είναι έξω είναι η εισήγησή μου για το πρόσωπο του πολέμου. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Όπου υπάρχει πράξη, τα λόγια να περιτεύουν. Όμως, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους ήθελε να ρωτήσει κάτι στην Ειρήνη. Εγώ θα επισημάνω ότι μίλησε για τη γλώσσα, τη δική της. Και η γλώσσα η δική της είναι αυτές οι φωλίδες οι οποίες δημιουργούν αυτό το εικαστικό αποτέλεσμα που προσελκύουν το κοινό όχι μόνο να το δει αλλά να τα αγγίξει κιόλας. Και αγγίζοντάς το είπε κάτι πολύ σημαντικό η Ειρήνη. Μεταβιβάζεται ενέργεια από τον καλλιτέχνη σε αυτόν ο οποίος προσεγγίζει και αγγίζει το έργο το συγκεκριμένο, αλλά πιθανόν και ο θεατής, ο πολίτης, να μεταφέρει ενέργεια στον καλλιτέχνη. Είναι μια αμφίδρομη σχέση η οποία μπορεί να φαίνεται πολύπλοκη, αλλά εγώ όσο τη σκέφτομαι μπορεί να λειτουργήσει. Η Ειρήνη βρίσκεται εδώ για να ακούσει κάποιες δικές σας ερωτήσεις. Αν θέλετε, δεν πειράζει. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν στη Μόσχα, την πλατεία τη λέγανε κόκκινη, όχι λόγω καθεστώτος και τα λοιπά, ήταν πάντοτε κόκκινη η πλατεία, διότι το κόκκινο είναι το χρώμα της ζωής. Και ναι. Το κόκκινο χρώμα επικρατεί κατά την εποχή και την περίοδο της Αναστάσεως. Αλλά το σημαντικό στο έργο τέχνης, από ένα... Το σημαντικό στο έργο... Πώς ανοίγει εδώ. Το σημαντικό στο έργο τέχνης νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά μιλάει από μόνο του. Ναι. Και είναι και το όχημα, το μέσο επικοινωνίας του καλλιτέχνη με τις μέλουσες γενιές. Αυτό το συνέστημα μου έδωσε και προφανώς με τη δυνατότητα να το αγγίξω. Ναι. Δηλαδή,
όπως και στα βιβλία, δεν είναι μόνο συγγραφέα και το βιβλίο, αλλά είναι και ο αναγνώστης ένα μέρος του δράματος, αρκεί να θέλει να είναι, αρκεί να είναι εμπιστοσυνομένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, απλά οριστικά και σημαντικά. Ναι, θέλω να πω ότι ένα αβαντάζ, ένα πλεονέκτημα που έχουμε εμείς οι εικαστικοί καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, οι γλύπτες και ιδιαίτερα όσοι κατασκευάζουμε πράγματα με τα χέρια μας, είναι σε σχέση με άλλες μορφές τέχνης, είναι ότι στα δικά μας τα έργα υπάρχει το σωματικό άγγιγμα του δημιουργού. Και αυτό είναι κάτι που το έχει η εικαστική τέχνη. Δεν το έχουν άλλες τέχνες. Βεβαίως υπάρχει και η μεταφορά της ψυχής και της σκέψης και όλα αυτά. Θέλω να πω επίσης ότι η εικαστική τέχνη είναι μια πολιτική πράξη. Δεν μπορούμε και πρέπει να είναι έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ποτέ.